Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στην Σφακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Αγαπητοί τηλεθεατές, τηλεθεατρίες, καλησπέρα σας. Η αθλητική ατζέντα της Κέρκυρας και σήμερα κοντά σας, Γιώργος Θεοδόρου Βίκης Παργινός. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις? Καλά στείλαμε. Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα. Είσαι έτοιμος για να πας στα γήπεδα του Σαββατοκύριακο? Θα πάμε, τι θα κάνουμε. Ναι, να πέρασε και εκτός βέβαια και είναι καρέκλες που πώς λένε αύριο και... Πολύ δύσκολα πέφτουν έξω στις προβλέψεις του καιρικών συνθήκων το τελευταίο καιρό. Εύχομαι να μας πάρει ξεφάρτσα λίγο και να μην έχουμε. Από εδώ λέει θα αρχίσει. Από εδώ θα αρχίσει, λέει. Ναι. Για να δούμε όμως τι εξελίξει θα έχουμε. Από απόψε, το βράδυ, λέει. Εξελίξει είχαμε όμως. Ναι. Αποφασίστηκε επιτέλους. Ναι. Μας βάλανε στον τρίτο όμιλο τελικά. Ναι. Μιλάμε για τη γάμα εθνική του ποδοσφαίρου. Εκεί που είναι η κατηγορία που εκπροσωπεί το κυριακό ποδόσφαιρο. Γιώργο μου. Καλός ο τρίτος όμιλος. Ναι. Δεν είναι κακός, αλλά έχει πολλά ταξίδια. Εγώ προσωπικά πέσα έξω. Εγώ είδες που σου είπα ότι... Ναι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φτάσει η κερκυριακή ομάδα στην Ελευσίνα, ούτε στη Χαλκίδα, ούτε στην Εύβοια. Επαναλαμβάνεται κάτι που ήταν παλαιότερα. Ναι. Εσύ το έχεις ζήσει. Ναι, βέβαια Γιώργο, το θέμα είναι άλλο. Θα αντέξουν οι ομάδες αυτό το Γολγοθά? Γιατί για να πας τρεις φορές στα Τρίκαλα, για να πας στη Χαλκίδα, για να πας στη Θήβα, για να πας δύο φορές στην Αθήνα, στον Πειραιά, για να πας στη Ζάκυνθο, αντιλαμβάνεσαι ότι... Τα έξω θα είναι πολλά. Τεράστια. Λοιπόν, επειδή όμως εμείς καλά τα λέμε από εδώ, καλά θα είμαστε στο καναπέ μας, να το πω έτσι απλό εντός εισαγωγικών, αυτοί όμως που θα τραβήξουν αυτό το κολοκοθά θα είναι οι παράγοντες, οι προπονητές. Γι' αυτό εμείς θα μιλήσουμε τώρα με τον προπονητή του Αστέρα Πετρελή, τον Γιάννη Σφαγιανάκη, ο οποίος νομίζω και αυτός άλλα περίμενε, άλλα είδε, όσον αφορά τον καταρτισμό των ομάδων που θα συμπληρώσουν, που συμπληρώσουν αυτόν τον όμιλο. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιάννη. Τι γίνεται. Τι να γίνει εδώ. Επιτέλους, μετά, το θετικό είναι ότι μετά από 3,5 μήνες προετοιμασία, θα ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα της εθνικής κατηγορίας. Ναι. Ένας όμιλος που δεν τον περίμενε κανείς. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον περιμέναμε, αν και είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μπει ενημέρωση ότι θα πούμε στο τρίτο όμιλο και ότι θα παίξουμε με το Βίζα Μεγάρο και την Πανελληνιακό. Ναι, ομάδες Δυτικής Αττικής. Ναι, σίγουρα. Θα πάμε και στις γειτονιές μας, τι θα κάνουμε. Ναι. Και Χαλκίδα και Θήβα, ναι. Και Τρίκαλα. Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς αυτός ο όμιλος νομίζω ότι θα επιβιώσουν οι ομάδες που έχουν κάνει έναν σωστό προγραμματισμό, τουλάχιστον στο οικονομικό κομμάτι. Ναι, ακριβώς. Γιατί είναι για τις διοικήσεις των ομάδων είναι πάρα πολύ δύσκολος αυτός ο προγραμματισμός. Από ό,τι βλέπω υπάρχουν τουλάχιστον 9 διανυκτερεύσεις. Mm-hmm. Για εμάς τους προπονητές, για μένα προσωπικά, είναι υπέρ μου οι 9 διανυκτερεύσεις και ότι θα φεύγουμε, γιατί θα έχουμε τον χρόνο να ξεκουράζονται οι ποδοσφαιριστές και όχι να φεύγουν αυτημερών να αγωνιζόμαστε και να επιστρέφουμε. Δηλαδή, αν το πάρεις από τη θετική μεριά, για μένα, σαν προπονητής, είναι κάτι θετικό, γιατί θα έχω τους ποδοσφαιριστές μου πιο ξεκουραστούς. Ναι. Απ' την άλλη, όμως, ποιος πληρώνει? Νομίζω, ναι, αυτό ακριβώς, δεν θα πληρωνόμαστε, όπως το πες, Γιώργο. Ναι, ναι. Ποιος πληρώνει, ναι, γιατί είναι πολλά τα έξοδα μετακίνησης. Από απόψεως δυναμικότητας. Κοίτα να δεις, Βίκη. Εμείς έχουμε κάνει ένα σύνολο το οποίο με όποια ομάδα και να παίξουμε θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Νομίζω ότι σε οποιαδήποτε έδρα μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα
και σε οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να έρθει στο γήπεδο μας και να μας κερδίσει. Νομίζω ότι όλα εξαρτώνται από τη δική μας ομάδα. Ναι, μεν και οι άλλες είναι αρκετά καλές ομάδες, αλλά θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Θα μπούμε σε ένα μαραθώνιο ουσιαστικά ταξιδιών και αγώνων, ο οποίος μαραθώνιος πρέπει να το δούμε με θετικό κομμάτι, με θετική του πλευρά, γιατί πριν ξεκινήσουμε, άμα αρχίσουμε, είναι μακριά τα ταξίδια, παίζουμε με τον Πανελλησσυνιακό, παίζουμε με τον Βίζα Μεγάρων, οπότε καλύτερα να μην συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα, να καθίσουμε εδώ στο τοπικό πρωτάθλημα και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα όπως κάνει κάθε χρόνο Αστέρας Πετρίτη. Μάλιστα. Νομίζω ότι η ομάδα μου είναι αρκετά προετοιμασμένη. Ανυπομονούμε μετά από 3,5 μήνες να αγωνιστούμε επίσημο παιχνίδι. Είμαστε πίσω πολύ από αγώνες. Να σκεφτείτε ότι 3,5 μήνες πώς έχουμε καταφέρει αυτά τα παιδιά να μπορέσουμε μόνο με προπόνηση χωρίς κανένα φιλικό παιχνίδι. Ουσιαστικό. Βέβαια, μόνο το κύπελο ήταν στην ουσία. Έναν αγώνα παίξαμε εδώ στο κύπελο Ελλάδος, ο οποίος βγήκε, δεν ήταν εδώ ούτε το 50% των νέων άτομων της ομάδος. Ναι, ακριβώς. Άρα η ομάδα ουσιαστικά σαν ομάδα και με τα καινούργια αποκτήματα, νομίζω ότι ακόμα το πρώτο μας φιλικό παιχνίδι θα το παίξουμε την πρώτη αγωνιστική. Το φινάλε των μεταγραφικών αναζητήσεων κτλ. Ήταν θετικό, Γιάννη, για τη δική σου ομάδα? Ναι, νομίζω είχε θετικό πρόσημο. Ήρθαν παίχτες που προσθέθανε τουλάχιστον μία ποιότητα και μία εμπειρία. Θεωρώ υπάρχουν κομμάτια, υπάρχουν κενά αγωνιστικά σε αυτή την ομάδα. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να καλυφθούμε από τον έσω με διάφορα τρίκ, με τακτική. Να μπορέσουμε να τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο που θα αγωνιστούμε τουλάχιστον 8 αγωνιστικές, 8 πρώτες αγωνιστικές που παραλαμβάνω είναι πάρα πολύ σημαντικές, να μπορέσουμε να δούμε τι μας λείπει. Οπότε τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου που είναι πάρα πολύ κοντά, να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε τα οποιαδήποτε κενά παρουσιαστούν στην ομάδα μας. Νομίζω για τη δική σου ομάδα, Γιάννη, θα παίξει ρόλο στην αρχή του πρωταθλήματος και η κλήρωση. Η κλήρωση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί... Τη Δευτέρα λένε ότι θα γίνει. Ναι, ναι. Άλλο ένα τραγικό κομμάτι αυτό, Γιώργο, μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή σκεφτείτε ότι εμείς τη Δευτέρα μπορεί να μας ανακοινώσουμε ότι θα παίξουμε στη Τίβα ή στη Χαλκίδα, ναι, και θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ποιος είναι ο αντιπαλός μας, με ποιον θα αγωνιστούμε, να κλείσουν ξενοδοχεία, να δούμε τα δρομολόγια, να φτιάξουν τα παιδιά τις δουλειές τους, γιατί μην ξεχνάτε... Να μάθεις πληροφορίες πολύ... για την ομάδα. Ναι, ναι, οι πιο πολλοί είναι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές στην ομάδα μου. Καταλαβαίνετε ότι η κλήρωση είναι πολύ σημαντικό. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να αποφύγω τα μακρινά ταξίδια τις πρώτες αγωνιστικές. Θα προτιμούσα να έχω κοντινά είτε τα μακρινά να έρθουν στην έδρα μου. Ναι. Και νομίζω ότι και η κλήρωση θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο, γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Βέβαια. Οπότε θεωρώ είναι και ψυχολογική λόγη. Βέβαια. Πάνω απ' όλα, γι' αυτό προσπαθούμε εμείς να έχουμε ένα καλό κλίμα. Εμένα προσωπικά δεν με φοβίζει καμία ομάδα, αλλά όλες θέλουν την προσοχή τους. Νομίζω ότι η ομάδα του Αστέρα έχουμε δουλέψει κατάλληλα για να πετύχουμε το στόχος μας, και ο στόχος μας δεν είναι κάτι παραπάνω από την... κάτι λιγότερο από την παραμονή μας και του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Οπότε του χρόνου, πρώτα Θεός, αν παραμείνουμε, είναι μια δεύτερη χρονιά, θα μπορούμε να δουλέψουμε ακόμη καλύτερα και πιο σωστά. Ωραία, Γιάννη, να το ευχηθούμε. Να πάνε όλα καλά. Καλή πορεία, Γιάννη. Καλή σεζόν με υγεία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Λοιπόν, δάσκαλε, ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες διαμαρτυρίες. Ο πρόεδρος από τη μια ομάδα από τα Τρίκαλα, γιατί θα είναι τρεις, ο ποδοσφαιρικός όμιλος Φίκης δηλαδή, ναι, ναι. Έχει κάνει ολόκληρη επιστολή. Και λέει ότι αν δεν. Αυτό μπορεί να θα αποχωρήσει. Ναι. Λοιπόν, για να ενημερωθεί και ο κόσμος, η ομάδα αυτή, επειδή διάβασα την επιστολή του Προέδρου, είναι από ένα παιδικό χωριό του νομού. Παιδινό χωριό του νομού Τρικάλο, που έχει μόλις 1.300 κατοίκους. Τόσοι είναι οι κάτοικοι αυτού του χωριού. Λοιπόν, έχει βέβαια
κάνει μεταγραφές μεγατόνων. Παραδείγματος χάρη, ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής με χρόνια παρουσία στην Α' Εθνική, με Ατρόμητο, με ΠΑΟΚ, με Λαμία, ο Γιάννης Σκόδρας, αποτελεί μέρος αυτής της ομάδας. Όπως και ο Νίκος Σκόδρας, όπως και ο Νικλητσιώτης. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές βέβαια είναι από εκεί. Πήραν απόφαση να επιστρέψουν στα πάτρια εδάφη. Αλλά όπως και να έχει, είναι μια ομάδα που έχει 38 ονόματα στο ρόστερ της. Αλλά ο πρόεδρος σκέφτεται να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα μόνο και μόνο από το χάρτη που είδε και το πού έχει να ταξιδέψει αυτή η ομάδα. Είναι το θέμα ότι και αυτοί χρειάζονται, Γιώργο, διανυχτερεύσεις, ναι, και μια αεραστεχνική ομάδα είναι δύσκολα. Γιατί και αυτός ο άνθρωπος υπολόγιζε ότι θα πάει στην Κατερίνη, θα πάει στη Λάρισα. Και γύρω. Θα πάει και γύρω-γύρω. Ναι. Δεν φαντάζεσαι. Ταξίδια τα οποία θα ξεκινούσε το πρωί και θα τελειώνει. Σε μία μισή-δύο ώρες είναι γύρω-γύρω. Ναι. Δεν φαντάστηκε ποτέ ότι θα φτάσει στη Λευκήμη και στον Πεντρίτη. Βέβαια, Γιώργο. Ούτε φαντάστηκε ότι θα πάει στην Ελευσίνα και στη Χαλκίδα. Θα πω ένα πράγμα. Όπως σχεδιάζεται πλέον η ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, που του χρόνου λένε θα είναι 4 όμιλοι. Ναι, αυτό πάλι δεν μπορούμε να το πούμε. Γιατί έτσι είπαν για φέτος. Όπως σχεδιάζεται. Έτσι είπαν για φέτος. Ναι. Όπως σχεδιάζεται, έτσι, πλέον μπαίνει ένα άλλο επίπεδο σε αυτό το πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή, να έχεις μία ομάδα η οποία να έχει οικονομικούς πόρους και να μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό το πρωτάθλημα. Πού να τους βρει τους οικονομικούς πόρους? Αυτό λέμε. Το θέμα είναι, Γιώργο, ότι πλέον οθούν τα πράγματα να υπάρχουν οι μη επαγγελματικές ομάδες. Ναι. Και σου λέει, Κέρκυρα, φτιάχτε μία ομάδα που να μπορεί και οικονομικά να στέκεται και φιλάθλους να μπορούν να τη βοηθήσουν και να συμμετάσχεται σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Ναι. Λοιπόν, τα οικονομικά δεδομένα είναι δύσκολα. Και δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, για να αφορά γενικά τον αθλητισμό, αλλά αφορά και τις ζωές όλων. Είναι μια κατηγορία που έχουμε πει πολλές φορές που μόνο δίνεις και δεν παίρνεις. Είναι μια κατηγορία πολύ έξοδη, αλλά εδώ, φέτος, πραγματικά πέσαμε τα σύννεφα. Είναι πολλά τα έξοδα, πολύ ακριβή κατηγορία. Εκτός από το budget που πρέπει να έχεις ένα πολύ καλό για να μπορέσεις να κάνεις ένα καλό έμψυχο δυναμικό για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στις συνθήκες αυτού του πρωταθλήματος. Είναι καλές ομάδες, είναι ομάδες που έχουν επενδύσει. Η Πάτρα, παραδείγματος χάρη, που είναι περσινή ομάδα που διεκδίκησε μέχρι τελευταία αγωνιστική την άνοδό της στην παραπάνω κατηγορία, έχασε στα μπαράσα τον Ηρακλή Λάρισα. Έχει πολύ δυνατή ομάδα. Ο Παναλυσσηνιακός επίσης έχασε την κατηγορία από την προοδευτική στα μπαράς. Ο Βίζας, μια ιστορική ομάδα. Λοιπόν, είναι ομάδες. Η Ζάκηθος που είναι αρκετά χρόνια στη Β' Εθνική. Ναι, είναι ομάδες που αυτόματα ανεβάζουν κατά πολύ τον πύχη του πρωταθλήματος σε σχέση με αυτό που έχουν βιώσει οι κερκυριακές ομάδες. Και αν οι κερκυριακές ομάδες υπολόγιζαν ότι με αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις, με όλα αυτά που σχεδίασε τέλος πάντων το καλοκαίρι, θα μπορούσαν να πορευτούν σε αυτό τον όμιλο κάνοντας την πορεία που είχαν σχεδιάσει και είχαν σκεφτεί κτλ. Δεν θέλω να πω εγώ για στόχους. Νομίζω ότι αλλάζει κατά πολύ ο σχεδιασμός τους. Εγώ, Γιώργο, φοβάμαι άλλο πράγμα. Ότι οικονομικά. Βλέπουμε βέβαια τις ομάδες, βλέπουμε τα λογότυπα από τις ομάδες που συμμετέχουν, να τις αναφέρουμε και μετά. Ναι. Εγώ, Γιώργο, φοβάμαι ένα άλλο πράγμα. Μήπως οικονομικά δεν αντέξουν αυτές οι ομάδες, οι δικές μας. Ναι, είναι πολλά ταξίδια. Είναι 9 διανυκτερεύσεις έχει σίγουρα. Βέβαια. Το μενού, ναι, να το πούμε έτσι απλά. Και αυτό είναι, εκεί είναι ο προβληματισμός μου, ότι αν αντέξουν οικονομικά. Αγωνιστικά, εγώ πιστεύω να το παλέψουν από την άποψη ότι πέφτουν 5 ομάδες μόνο. Όλα θα ξεκαθαρίσουν με την πορεία που θα έχουν αυτές οι ομάδες στην αρχή, τώρα που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και τις πρώτες 5-6-7 αγωνιστικές. Νομίζω μια εικόνα θα δώσει την πραγματικότητα του ομίλου και ποιο θα είναι το επίπεδο και ποιες οι δυνατότητες των ομάδων. Και εκεί θα κινήσουν διαδικασίες οι δύο κερκυριακές ομάδες ανάλογα με το στόχο που έχουν θέσει. Του Πετρετή τον ξέρουμε, είναι η παραμονή στην κατηγορία. Να δουν αν μπορούν μεταγραφικά τον Ιανουάριο, γιατί είναι πολύ κοντά η μεταγραφική περίοδος η χειμερινή, να κάνουν κάποιες κινήσεις. Αυτό είναι το δεδομένο που έχουμε στα χέρια μας και το κρατάμε. Το θέμα βέβαια είναι, δάσκαλε, ότι αυτά τα χρήματα που χρειάζονται αυτές οι ομάδες για τα ταξίδια και για τις διανυκτερεύσεις, οι αποστολές τέλος πάντων, τους προβληματίζει όχι μόνο για τη φετινή χρονιά, αλλά και για τον χρόνο. Γιατί εδώ αυτόματα ανέβηκε περίπου 40% το budget που είχαν υπολογίσει. Ανέβηκε 40%. Άρα μιλάμε για πολλά έξοδα. Και είναι ομάδες που απευθύνονται συνήθως στους ίδιους ανθρώπους για την οικονομική βοήθεια, για την οικονομική στήριξη. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι πόσο θα αντέξουν να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια,
αυτό το μεράκι, αυτή την αγάπη, πάρ' το όπως θέλεις, πες το όπως θέλεις. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να δουλεύουν όλο το καλοκαίρι, από το πρωί ως το βράδυ, αλλά θα σκεφτούν και τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους, τις επιχειρήσεις τους και σε δεύτερη και τρίτη μοίρα θα περάσει η βοήθεια στις ομάδες. Γιώργο, όλη αυτή η κατάσταση και όλος αυτός ο σχεδιασμός που βλέπω με μεταφέρει στην περίοδο του 1980. Ναι, αλλά με διαφορά όμως. Πρόσεξε, ναι. 1980. Όπου εκεί πλέον σκεφτόμαστε το εξής. Να υπάρχει μία ή δύο κερκυριακές ομάδες, οι οποίες να έχουν πίσω τους και καλό αριθμό φιλάθλων, ναι, και καλό αριθμό παραγόντων, έτσι, που τότε βέβαια ήταν ο ΑΟ Κέρκυρα και ο Όλυμπος, που μπορούσαν αυτές οι ομάδες, λόγω και παραγόντων και φιλάθλων, να μπουν σε αυτή την κατηγορία. Εάν εξαιρέσω τη Λευκύμη, δεν βλέπω ομάδες άλλες να μπορέσουν να κάνουν αυτό το άλμα δύο και τρία χρόνια συνεχόμενα. Ναι, αλλά τότε νομίζω, δάσκαλε, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, τα έξοδα μετακίνησης ήταν πληρωμένα. Όχι. 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 Δεν ήταν. Ήταν αρκετά. Βέβαια, σου είπα, υπήρχαν παράγοντες οι οποίοι έβαζαν το χέρι στη τσέπη, φιλάθλοι οι οποίοι συγκέντρωναν σε κάθε παιχνίδι, έβλεπες 2.000 και 2.500 φιλάθλους στο εθνικό στάδιο της Κέρκυρας, 1.000-1.500 στο γήπεδο του Ολύμπου. Δηλαδή, υπήρχε αυτή η μαγιά των οικονομικών πόρων για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν αυτές οι ομάδες. Που και αυτές τότε δύσκολα έβγαζαν τη χρονιά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί πέρασε ο χρόνος να δούμε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι δύο κερκυριακές ομάδες. Λοιπόν, από την Ένωση Τρικάλων είναι ο ΠΟ Φίκης μαζί με τον ΑΟ Τρίκαλα, την γνωστή ομάδα του Τρικάλου δηλαδή, την παραδοσιακή, και τον Διγενή Νεοχωρίου. Αυτές είναι οι ομάδες από τα Τρίκαλα. Από αυτές τις ομάδες δεν ξέρουμε βέβαια τις δύο, το Διγενή και τη Φίκη δεν τους γνωρίζουμε. Ναι. Ο ΑΟ Τρίκαλα θα είναι μια δυνατή ομάδα παραδοσιακά. Μόνο και μόνο από εκεί τον Κουσκουνά σεντερφόρ φτάνει. Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Ένωση Πρέβεζας Λευκάδας, ο Απόλλων Πάργας και ο Τηλικράτης Λευκάδας. Δύο δυνατότατες ομάδες, χειρότερες ομάδες. Ο Τηλικράτης κάθε χρόνο ενισχύεται, το ίδιο έκανε και φέτος. Και η Πάργα επίσης το ίδιο. Από την Ένωση Ετωλοκαρνανίας έχουμε το γνωστό σε εμάς Παναγρυνιακό και επιστρέφει σε εμάς, στα δικά μας λιμέρια δηλαδή, ο Ναυπακτιακός Αστέρας. Ναι, ο Βασίλης Εντελημάρης. Δηλαδή, η ομάδα του Παναγρυνιακού. Είναι μια ομάδα που είναι κατά κάποιο τρόπο το φυτώριο του Πανετολικού. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Και παίζει και πολύ καλό ποδόσφαιρο όπως είδαμε πέρσι. Λοιπόν, υπάρχει από την Έψα Κήθου Ζάκηθος, γνωστή. Δεν ξέρουμε βέβαια ο Ναυπακτιακός Αστέρας σε τι κατάσταση είναι. Θα τα κάνουμε ρεπορτάζ στις επόμενες ημέρες, θα μάθουμε. Θα βγάλουμε και τον Βασίλη να μας μιλήσει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Η Ζάκηθος είχαν παίξει κυριακές ομάδες. Το Κασιόπιο γνωστικά είχε παίξει Ζάκηθο. Ταξίδι δύσκολο και πολύ ωραίο για να πας μέχρι εκεί και πολύ έξοδο. Και πολύ έξοδο. Λοιπόν, πάμε. Βιωτία. ΑΟ Ιπάτου. Μια ομάδα που έχει προπονητή τερματοφυλάκων, τον Μπάμπη τον Κοκκινίδη από τη Λευκύμη. Ναι. Είναι εκεί. Είναι προπονητής τερματοφυλάκων. Δεν γνωρίζουμε για αυτήν την ομάδα τίποτα. Γνωρίζουμε. Είναι μια ομάδα που κάθε χρόνο θέτει τον πύχη ψηλά. Ναι. Πρωταγωνιστή. Είναι μια ομάδα που έχασε την άνοδό της στην παραπάνω κατηγορία από τον Ηρακλή Λάρισας. Είναι πολύ καλή ομάδα. Και φέτος θέλει να κάνει μια αντίστοιχη πορεία. Λοιπόν, πάμε τώρα Χαλκίδα. Από την Εύβοια η Χαλκίδα. Καλή ομάδα. Ο αθλητικός όμως Χαλκίδος είναι καλή ομάδα. Ναι. Αυτά πάνω κάτω, ο Παναγιώτης Κουρομπόκης, πάνω σκάρι, που είχαμε κάνει κατ' ιδία συζητήσεις, πάνω κάτω τα είχε προβλέψει ότι θα έχουμε αυτές τις ομάδες. Δεν είχε προβλέψει όμως τον Πανελευσυνιακό και το Βίζα Μεγάρων. Δύο ομάδες που είναι από την Ένωση Δυτικής Αττικής. Δύο ομάδες δηλαδή που φέρνουν το χρόνο πίσω, που έχει παίξει και ο Κέρκυρα πολλές φορές με αυτές και σε επίπεδο Β' Εθνικής. Εγώ είχα παρακολουθήσει και το τελευταίο παιχνίδι που έδωσε η Κέρκυρα εκεί, το πρώτο τελευταίο μάλλον, εκείνη τη χρονιά που πηγαίναμε τρένο και είχαμε κερδίσει και είχε παίξει βέβαια και η ομάδα της Κασιόπης σε αυτό το γήπεδο. Τελευταία χρονιά που είχαμε παίξει με Β' Εθνική στην Ελευσίνα
Ήταν το 1974-1975. Όχι, είχαμε παίξει και πιο μετά με Σπύρο Καλογιάννη. Με τον Καλογιάννη, είναι ναι. Λέω εμείς στη ναι. Β' Εθνική. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτές είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι δύο κερκυριακές στο φετινό όμιλο τρίτο της ΓΑΜΑ Αθηνικής Κατηγορίας. Ένας όμιλος, Γιώργο, που θα πρέπει να... Βασίλης Αντωνιάδης ήταν προπονητής, που έπαιξε ο Κέρια τελευταία φορά στην Ελευσίνα. Ένας όμιλος, Γιώργο, που πρέπει να πρωταγωνιστήσεις για να μείνεις στην κατηγορία. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι πρέπει σε όλα τα παιχνίδια να έχεις ένα θετικό πρόσημο. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Καταρχήν πρέπει ως εκπομπή να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη του Γιουφτόπουλο. Πάρα πολύ, ναι. Ναι. Ο οποίος έκανε ένα αφιέρωμα στις αθλητικές εκπομπές της επαρχίας. Εδώ είναι, αυτή είναι η εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, στην εφημερίδα Φως. Φως το Σπορ. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Και είναι ιδιαίτερη τιμή, Γιώργο, για την εκπομπή μας και για μας προσωπικά, γιατί ο Βαγγέλης ο Γιουφτόπουλος είναι ένας δημοσιογράφος, εξέχων δημοσιογράφος, στα Γιάννενα, με πολλή εμπειρία, θεωρείται από την κορυφή της Υπήρου στην δημοσιογραφία. Πολύ καλή πένα βέβαια. Και εξαιρετικός χαρακτήρας και το ήθος του είναι αδιαπραγματεύτο. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να είσαι καλά, να έχεις την υγεία σου. Πάντα να κάνεις αυτό που αγαπάς, την αθλητική δημοσιογραφία, όπως εσύ ξέρεις τόσο πολύ καλά. Και το αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, Γιώργο, όπως είπα, είναι ότι το μπράβο που μπορείς να πάρεις είναι από συναδέλφους, έτσι. Έτσι είναι. Ξέρει ο Βαγγέλης, γιατί ναι. Γνωρίζει πολύ καλά και αυτός πόσο δύσκολο είναι αυτό το επάγγελμα και κυρίως στα Σαββατοκύριακα πόσες θυσίες χρειάζεται να αφήσεις την οικογένειά σου, τις δουλειές σου, το σπίτι σου για να τρέξεις στα γήπεδα, για να προλάβεις τα γεγονότα, να προλάβεις τους αγώνες και πόση δουλειά χρειάζεται στη συνέχεια στην διαδικασία του μοντάζ για να μπορέσουμε τη Δευτέρα το βράδυ να παρουσιάσουμε όλα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο στα γήπεδα σε μία οθόνη. Και το κυριότερο, Γιώργο, ότι η αγάπη που τρέφεις σε αυτή τη δουλειά την οποία κάνουμε και μάλιστα φιλοκερδός. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τα τοπικά πρωταθλήματα. Έχουμε φουλ αγωνιστική δραστηριότητα, δάσκαλε. Να ξεκινήσουμε από την Α κατηγορία, που θα είναι η τρίτη αγωνιστική. Έχει πολύ δυνατά παιχνίδια. Έχει όντως. Λοιπόν, και μάλιστα οι πρωτοπόροι δοκιμάζονται. Ναι, πάμε να δούμε την κάρτα με την αγωνιστική για να μπορέσουμε να τα σχολιάσουμε παράλληλα. Λοιπόν, τρίτη αγωνιστική. Αναγέννηση περιβολίου, Όλυμπος. Δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική που ο Όλυμπος θα πάει στο γήπεδο του περιβολίου να αγωνιστεί. Είχε παίξει την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κρόνο. Πιστεύω, Γιώργο, ότι ο Όλυμπος διαθέτει την ομάδα να μπορέσει να πάρει τους βαθμούς της νίκης. Και η αναγέννηση φέτος έχει ενισχύθει και αρκετά. Ναι. Θέλει να παρουσιάσει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Θεωρώ ότι θα είναι ένα όμορφο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Θηναλιακός φαίνεται να έχει εύκολο έργο αντιμετωπίζοντας τον Γκάβο, αλλά έχει πολλές απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών λόγω τιμωριών. Είχε δύο αποβολές, έχει δραματισμούς. Δεν έχει και πολλούς ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι. Λοιπόν, βέβαια το λέω αυτό βάσει της εικόνας, της βαθμολογικής μάλλον συγκομιδής που έχει ο Γκάβος τώρα που είναι 0. Έτσι, ναι, ναι, το είπα, έτσι, για να μην υποτιμάμε πράγματα. Υπάρχει ένα παιχνίδι, αλλά παλαιά, που λέγαμε παλιά. Στο γήπεδο του Αγίου Μαθαίου, αύριο θα γίνει αυτό το παιχνίδι και τέταρτο. Είναι γειτονικό ντέρμπι. Ναι, ο ΦΑΜ θα αντιμετωπίσει τον Κρόνο. Λοιπόν, ένα σπουδαίο παιχνίδι και από πλευράς Γοήτρου, αλλά και από βαθμολογικής άποψης, γιατί ο ΦΑΜ, κρατώντας το μεγαλύτερο ποσοστό του ρόστερ της ΓΑΜΑ Αθηνικής κατηγορίας, φαίνεται ότι στοχεύει και φέτος στο ψηλά. Δεν έχει περιθώρια απώλειας βαθμών, άλλων βαθμών. Ναι. Λοιπόν, Αχιλλέας Νυμφώνων ΠΑΟΚ Φαγιανάκης, ένα παιχνίδι που θα το χαρακτηρίσει η νεανικότητα του έμψυχου δυναμικού των δύο ομάδων. Είναι χαρά να βλέπεις νέα παιδιά να παίζουν και κυρίως αξίζουν και συγχαρητήρια στους προπονητές που τους δίνουν χρόνο συμμετοχής και στις διοικήσεις που έχουν δώσει αυτό το δικαίωμα, τη δυνατότητα στους προπονητές να χρησιμοποιούν τα νέα παιδιά. Είναι, Γιώργο, αυτό που λέμε το μέλλον του κερκυριακού ποδοσφαίρου. Ναι. Λοιπόν, στο γήπεδο του Σφακιανάκη στο κανόνι, στο Σφακιανάκη Football Athletic Club θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα στον Άκυρο και τον ΠΑΟ. Αυτό θα γίνει την Κυριακή το παιχνίδι αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Και εδώ ένα παιχνίδι που έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία μετά από χρόνια συναντιόνται δύο ιστορικές ομάδες του νησιού. Και βέβαια θα δούμε και μία αλλαγή. Ότι έφυγε παίκτη στο Κέργυρα. Από ξέρω. Από ξέρω που λέμε. Ναι. Και πήγε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα είναι δηλαδή αντίπαλος με την
πρώτη του, με την προηγούμενη ομάδα. Έφυγε ο άνθρωπος που έβαλε το δικό του λιθαράκι την περσινή αγωνιστική περίοδο για να κερδίσει η ομάδα του ΑΟΚ Κέρκυρα την άνοδό της στη μεγαλύτερη κατηγορία. Ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ΑΟΚ Κέρκυρα πέρσι ο Μποξέρ και το αξίζουν συγχαρητήρια γιατί είναι ένας φιλότιμος ποδοσφαιριστής με πολύ καλό χαρακτήρα και βοήθησε πάρα πολύ τον ΑΟΚ Κέρκυρα πέρσι για να κερδίσει την άνοδό του. Έστω και σαν παράς. Κεραυνός Αγίου Νικολάου, Οδυσσέας Αβιωτών. Παιχνίδι με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες, παρότι είναι αρχή στο πρωτάθλημα, θέλουν από νωρίς να δουν τις δυνατότητές τους και να τεστάρουν τις αξίες του. Κεραυνός Αγίου Νικολάου πέτυχε την περασμένη αγωνιστική μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη. Ναι. Στις Νηφές. Ναι. Λοιπόν, στις Καρουσάδες. Καρουσάδες. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, και το παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, είναι και Πρωτοκύριακο βέβαια. Εκεί την ώρα που θα γίνει το παιχνίδι αυτό βγαίνει και η Λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνα. Λοιπόν, Ολυμπιάδα Παξί. Ανάλογα βέβαια και με τις καιρικές συνθήκες, γιατί σήμερα Παρασκευή βράδυ που κοιτάξαμε τη Νέμη. Βέβαια περισσότερο το Σάββατο είναι δύσκολο. Να δούμε, ναι. Θα δούμε. Είναι τα γνωστά ερωτηματικά το χειμώνα όσον αφορά την ομάδα των Παξών. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το βαθμολογικό πίνακα μετά το πέρας των δύο πρώτων αγωνιστικών. Δύο ομάδες έχουν το απόλυτο τώρα. Ο Όλυμπος και η ομάδα του Αοκέρκυρα έχουν 6 βαθμούς. Από 4 βαθμούς έχει ο Θηνελιακός, ο ΦΑΜ, ο Αχιλλέας Νυφών και η ομάδα του Σφακιανάκη με προπονητή τον Νίκο τον Καμένο. 3 βαθμούς έχει το Περιβόλι, ο Κρόνος Αργυράδων και ο Κεραυνός Αγίου Νικολάου. Από 1 βαθμό έχει ο ΠΑΟΚ και ο Οδυσσέας Αβιωτών. Και χωρίς βαθμούς συνεχίζει στο πρωτάθλημα η Ολυμπιάδα, η Παξί και η ομάδα του Κάβου. Αυτή είναι και η βαθμολογία. Πάμε και στη Β' κατηγορία. Πάμε στη Β' κατηγορία να δούμε τα παιχνίδια που περιλαμβάνει εκεί. Από ποια κατηγορία θέλεις ξεκινά, Αντρέα. Αυτή είναι η βαθμολογία. Λοιπόν, Ομόνια Βασιλάτικα είναι ο Νότιος Όμιλος. Θύελα Μέγας Αλέξανδρος. Μπενίτσες Βολίδα. Αστέρας Μοναϊτίκο και Ναμός Ραγωτινών. Και Κανάγια Ηρακλής Αγίων 10. Αυτή... Να πούμε ότι εγκρίθηκε το γήπεδο του Ηρακλή Αγίου 10, έχει πάρει τη σχετική άδεια και οι αγώνες που θα δίνει θα είναι στους Αγίους 10. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε και τη βαθμολογία στα γρήγορα. Μπενίτσες, Ομόνια και Θύελα έχουν από 6 βαθμούς έχοντας το απόλυτο τώρα. Από 3 βαθμούς έχει ο Μέγας Αλέξανδρος, Αστέρας Μοναϊτίκων, η Βολίδα και ο Ηρακλής Αγίων 10 και χωρίς βαθμούς τα Κανάκια, τα Βασιλάτικα και ο Κεραυνός το Ραγωτινό. Τώρα, πάμε και στο βόρειο, στο βορρά. Ναι, όσον αφορά το βόρειο όμιλο, μπορούμε να δούμε την αγωνιστική σιγά σιγά όταν είμαστε έτοιμοι, που είναι η τρίτη και σε αυτή την κατηγορία. Μια κατηγορία που έχει δυνατές ομάδες εδώ, δάσκαλε, και θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, όπως είναι η ομάδα του Μπάμπη Αρβανιτάκη, ο Εθνικός Περουλάδο Παύλα Σιδαρίου. Πώς είναι ο ΦΕΑΚΑΣ. Όπως είναι η ΑΕΦΕΑ, θα το λέγανε, όπως είναι η ΑΕΦΕΑΚΟΝ, η οποία κάθε χρόνο πρωταγωνιστεί και διεκδικεί την άνοδό της στην παραπάνω κατηγορία. Φέτος έχασε στον παράσταν όδο με τον ΑΟΚ Κέρκυρα τη χρονιά που τελείωσε, μάλλον. Μπορούσε να παίξει, αλλά δεν έπαιξε. Μπορούσε να παίξει, αλλά δεν έπαιξε. Ναι. Δεν δήλωσε συμμετοχή. Δεν επιθυμούσε την παρουσία της στην παραπάνω κατηγορία. Και γι' αυτό. Έπαιξε. Είναι η δεύτερη χρονιά που δεν επιθυμεί να ανεβεί. Ναι. Ίσως αυτή η κατηγορία παραπάνω αποτελεί και λίγο, προκαλεί λίγο φόβο στους παράγοντες, έτσι όπως την είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια, όχι φέτος. Τα προηγούμενα χρόνια που πραγματικά χρειαζόταν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να παραμείνει μια ομάδα σε αυτή την κατηγορία. Γιατί είχε γίνει σχεδόν ημιεπαγγελματική. Λοιπόν, Ατρόμητος Σάφρας, Εθνικός Περουλάδων. Είναι το παιχνίδι. Αστέρας Σπαρτήλα, και ξεκινάμε αυτό. Αστέρας Σπαρτήλα Ηρακλής Φακερών. ΑΕΦΕ Άκουν Φίνικες. Η ΓΕΠ Παλογαστεζών Δίας. Και η ομάδα του ΙΣΑΕ Κανονιού θα ξεκουραστεί. Γιατί. Παίζει με το Κοντόκαλι. Το Κοντόκαλι δεν παρουσιάστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους αγωνιστικούς χώρους. Λοιπόν, στην βαθμολογία ΑΕΦΕ Άκουν ο Δίας και ο Εθνικός Περουλάδων έχουν από 6 βαθμούς. 3 βαθμούς έχουν οι Φίνικες και ο Ηρακλής Φακερών. 2 η ΑΕ Κανονιού. Από 1 βαθμό έχει ο Σπαρτήλας και η ΓΕΠ και χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα είναι η ομάδα της Άφρας. Αυτά έχουμε από το ποδόσφαιρο. Έχουμε μπάσκετ όμως, δάσκαλε. Και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι εδώ στην Εσκαβδέ, Κερκυραϊκό. Εκεί που ο Ιόνιος θα φιλοξενήσει την ομάδα του ΦΕΑΚΑ. Αν έχουμε κάρτα, μπορούμε να τη δούμε σιγά-σιγά. Είναι το κερκυραϊκό ντέρμπι. Λοιπόν, η ομάδα της Αστράκα θα φιλοξενήσει την Νικόπολη. Ο Ιόνιος στο κερκυραϊκό ντέρμπι, τυπικά γηπεδούχος, θα αγωνιστεί απέναντι στην ομάδα του ΦΕΑΚΑ. Οι Λέοντες με την Κέρκυρας επίσης. Δυνατό παιχνίδι και αυτό.
με κερκυραϊκό χρώμα. Η ομάδα των Μολοσσών θα φιλοξενήσει τον κερκυραϊκό και ρεπό έχει η ομάδα του Θρύλου. Λοιπόν, στη βαθμολογία ο Ιόνιος, ο Φέκας και οι Μολοσσοί έχουν από 4 βαθμούς. 3 βαθμούς έχει Νικόπολη ο Θρύλος και από 2 βαθμούς έχει ο Κυριακός ΙΓΕΚ, λέον για Αστράκα. Λοιπόν. Βέβαια είναι κάποιες ομάδες που έχουν κάνει το ρεπό τους. Και... Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της αγωνιστικής δραστηριότητας του Σαββατοκύριακου στο ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και εμείς κάπου εδώ θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της αλληλεγγύης μας εκπομπής. Έχουμε βέβαια, Γιώργο, και χάντμπολ αυτή την εβδομάδα. Ναι, ο Φέκας φιλοξενεί τον Αλέξανδρο Αξιούπολη το Σάββατο. Το Σάββατο. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα το οποίο μας ζητήσατε να το ξαναδείξουμε. Το έδειξαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Το έχουμε εμπλουτίσει βέβαια με περισσότερες συνεντεύξεις στο περισσότερα θέματα. Και βέβαια να πούμε ότι λόγω καιρού δεν γίνηκαν οι αγώνες Optimist, οι οποίοι θα γίνουν μάλλον τον Ιανουάριο μήνα. Ωραία. Λοιπόν, Επιβιακό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας Βορειοδυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων. Πάμε να δούμε το θέμα που ετοίμασε ο Ανδρέας και αφορά αυτό το πρωτάθλημα και τους μικρούς ιστιοπλοούς. Και θέλω να πούμε ότι είχε μεγάλη ανταπόκριση και ζήτησαν να το ξαναδείξουμε, έτσι. Ωραία. Πάμε να το δούμε. Απολαύστε το κι εσείς. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και να πούμε, πρωτού χαιρετήσουμε, ότι τη Δευτέρα μάλλον δεν θα κάνουμε αθλητική εκπομπή, επειδή ο διευθυντής της εκπομπής και σκηνοθέτης εκπομπής, ναι, θα λείπει στο Λονδίνο που υπάρχει η έκθεση, έτσι. Λοιπόν, ο παραγωγός της εκπομπής μας, ο κ. Ανδρέας Παργινός, θα ταξιδέψει στο Gold Travel Market στο Λονδίνο και έτσι εμείς δεν θα μπορέσουμε να είμαστε κοντά σας τη Δευτέρα το βράδυ. Θα είμαστε την επόμενη Παρασκευή. Σωστά. Λοιπόν, καλό ταξίδι στον Ανδρέα, καλά να περάσει. Βέβαια. Λοιπόν. Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Thank you.
καταρχάς θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην πανέμορφη Κέρκυρα. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ, πραγματικά είναι μεγάλο γεγονός για την Ελληνική Συστηματολογική Ομοσπονδία. Πριν από 3 χρόνια πήραμε την απόφαση να δημιουργήσουμε μια καινούργια περιφέρεια που πιστεύαμε ότι θα βγει σε καλό στην ανάπτυξη του αθλήματός μας και δημιουργήσαμε την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων και πραγματικά η περιφέρεια αυτή αρχίζει και ανεβαίνει πάρα πολύ, έχει πολλά παιδιά που μπαίνουν στις προκρίσεις και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι στα επόμενα χρόνια θα έχουμε και πρωταθλητές από την περιφέρεια αυτή. Εδώ λοιπόν, όπως είπε και ο Πρόεδρος, υπάρχουν 8 σωματεία και 81 συμμετοχές, αλλά όλα είναι, εξαρτώνται βέβαια από το πόσο θα μας φυσήξει ο αέρας. Ελπίζουμε να φυσήξει για να κάνουμε όσες κούρσες πρέπει να κάνουμε για να βγει το περιφερειακό πρωτάθλημα. Τέλος θέλω να θίξω και ένα άλλο θέμα, το οποίο αντιμετωπίζουν σωματεία από όλη την Ελλάδα, ναυταθλητικά σωματεία από όλη την Ελλάδα. Είναι το πρόβλημα των εγκαταστάσεων. Αυτή τη στιγμή, σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα περισσότερα σωματεία αντιμετωπίζουν το πολύ μεγάλο πρόβλημα να βρίσκονται στον κίνδυνο να διωχθούν από τους χώρους τους. Ο ναυταθλητισμός, όπως γνωρίζουν όλοι, έχει δώσει μετάλλια, έχει δώσει μεγάλες νίκες στην πατρίδα και νομίζω πως η πολιτεία θα πρέπει να αισθανθεί την υποχρέωση, αν και είναι η ίδια υποχρεωμένη και έπρεπε να το ξέρει, να βοηθήσει ώστε να τακτοποιηθεί επιτέλους και μιας διαπαντός το θέμα αυτό και να μην διώκονται και να μην αισθάνονται κυνηγημένα τα ναυταθλητικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο ένα από αυτά τα προβλήματα, ελπίζω να λυθεί, όπως μου είπε ο Πρόεδρος, βρίσκονται κοντά στη λύση, είναι και εδώ στο ΝΑΟΚ. Δεν μπορεί ένα ιστορικό σωματείο όπως είναι ο ΝΑΟΚ και ο οποίος έχει ιδρυθεί το 1902 να μην ξέρει αν είναι κάτι που μπορεί να μείνει ή πρέπει να φύγει. Αυτό λοιπόν πρέπει να λυθεί μιας διαπαντός. Ελπίζω και εύχομαι την επόμενη φορά που θα είμαι εδώ στην Κέρκυρα το θέμα να έχει λήξει και ο Όμιλος να συνεχίσει την ένδοξη πορεία του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τη φιλοξενία. Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων για το 2023. Δυστυχώς ο καιρός δεν μας ευνόησε ώστε να απονείμουμε τόσο στα Optimist όσο και στα Laser. Απονέμουμε μόνο στα Optimist, καθότι μόνο σε αυτά ολοκληρώθηκαν οι εστιοδρομίες. Την τελετή θα ανοίξει η πρόεδρος της ΕΙΟ, η κυρία Νίκη Αναστασίου, καθώς και ο πρόεδρος του ΝΑΟΚ, ο κύριος Γιώργος Δημουλής. Γίνεται μια αλλαγή, όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν, την πρόεδρό μας, την Νίκη Αναστασίου, που στήριξε όλο αυτό το event που παρακολουθήσαμε αυτές τις μέρες, όπως και τον κύριο Δημητρακόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, και όλους όσους βοήθησαν για να γίνει αυτή η όμορφη γιορτή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλα τα σωματεία της Δυτικής Ελλάδος και από τα Ιόνια νησιά που μας θύμισαν με την παρουσία τους, όπως και όλα τα παιδάκια που συμμετείχαν
Και όχι μόνο που συμμετείχαν, έδειξαν μεγάλη υπομονή, γιατί δυστυχώς ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος. Όμως βρήκαμε την ευκαιρία, τουλάχιστον κατά το ίμιση, να τελειώσουμε το περιφερειακό της κατηγορίας Optimist. Οπότε με το καλό θα ξαναβρεθούμε τις πρώτες μέρες του Γενάρη για να τελειώσουμε και το άλλο μισό, την κατηγορία από τα Laser, που θα διεξαχθεί πάλι στο ναυτικό μας όμιλο 6, 7 και 8 Ιανουαρίου. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να γνωρίζετε ότι ο όμιλός μας είναι κοντά σας, είναι δίπλα σας και είμαστε εδώ για να διοργανώνουμε ωραίες γιορτές που τα παιδιά μας μπορούν να παίρνουν τη χαρά της συμμετοχής και τη χαρά της διάκρισης. Καλή συνέχεια και ξανά ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Καλησπέρα παιδιά. Εγώ θέλω καταρχάς να σας συγχαρώ και να σας πω ότι σας θαυμάζω, γιατί είχατε πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, περάσατε πάρα πολλές ώρες μέσα στη θάλασσα, αντιμετωπίσατε ένα φαινόμενο που είναι συχνό στην ιστιοπλοεία. Κάποιες φορές δεν έχει και αέρα. Αυτή είναι η ιστιοπλοεία, τι να κάνουμε. Όμως είναι από την άλλη μεριά ένα άθλημα που μας δίνει τόση πολύ χαρά, δράση, την ελευθερία που νιώθουμε στη θάλασσα, μόνοι μας μέσα στο σκάφος μας. Και νομίζω πως σας αξίζει σε όλους σας ένα πολύ μεγάλο βραβείο και ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Σε όλους. Χειροκρότημα και στους προπονητές σας που και αυτοί περάσαν ατέλειωτες ώρες μέσα στη θάλασσα. Και αγωνία. Χειροκρότημα και στους γονείς σας που ήρθαν μέχρι εδώ και θα... Μπράβο. Και θα αναγκαστούν να ξανάρθουν. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας που μας φιλοξένησε όλους με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστούμε επίσης όλους όσοι συνετέλεσαν για τον αγώνα και βοήθησαν στον αγώνα αυτόν και πιστεύω ότι την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθείτε στο Ναό Κέρκυρας οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ καλές και το Laser θα πάει ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους και καλό κουράγιο! Θα προχωρήσουμε τώρα στην απονομή. Κυρία Αναστασίου μου, μη μου φεύγετε. Μπράβο. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στην απονομή της overall κατηγορίας στα Optimist. Θα καλέσω την κυρία Νίκη Αναστασίου να δώσει τα μετάλλια. Κυρία Νίκη μου, έλα. Λοιπόν, στην τρίτη θέση ο παπάς Νικόλαος από τον Άδωνη. Στη δεύτερη θέση ο Μάνδυλας Γιώργος του Ναού Κέρκυρας. Και στην πρώτη θέση overall ο Ζαχαράκης Δημήτρης του Ναού Γόνατος. Μπράβο, παιδιά. Πριν προχωρήσω στις απονομές των κατηγοριών, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τα παιδιά του live streaming, όπου με την εικόνα που μετέδωσαν φτάσαμε στα πέρατα του κόσμου. Ευχαριστούμε Χάρη, ευχαριστούμε Θοδωρή, ευχαριστούμε και σε όλους τους υπόλοιπους.
για την δουλειά που κάνατε στην διάρκεια του camp και του πρωταθλήματος. Λοιπόν, τώρα για την απονομή των κοριτσιών junior θα καλέσω τον κύριο Πανταζή Πανταζόπουλο, πρόεδρο του ΝΑΟ Βόνιτσας. Στην τρίτη θέση κορασίδων η Παλιούρα Αλεξάνδρα του Νόβη. Στην δεύτερη θέση η Γιουζέλη Αργυρό της Θεοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας. Και στην πρώτη θέση η Σταματάκη Ειρήνη του ΝΑΟ Βόνιτσας. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε. Για την απονομή των επάθλων στην κατηγορία παιδών, αγόρια junior δηλαδή, κάτω των 13 ετών, θα καλέσω τον πρόεδρο του ΝΑΟΚ, τον κύριο Δημουλή Γιώργο. Στην τρίτη θέση, ο Παλούκος Ανδρέας, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας. Στην δεύτερη θέση, ο Παπάς Νικόλαος, του ΝΑΟ Βόνιτσα. Και στην πρώτη θέση, ο Μάνδυλας Γιώργος, του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας. Για την απονομή των επάθλων στην κατηγορία νεανίδων στα Optimist θα καλέσω την κυρία Βούλα Αυλονίτη, έφορο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων. Στην τρίτη θέση η Ρίζου Πινελόπη του Νίο Πρέβεζας. Στη δεύτερη θέση η Σταματάκη Καλλιρόη του ΝΑΟ Βόνιτσα. Και στην πρώτη θέση η Πανταζοπούλου Μυρτό του ΝΑΟ Βόνιτσα. Κατηγορία νέων αγόρια Optimist θα καλέσω τον κύριο Δημητρακόπουλο Αντώνη, υπεύθυνο ανάπτυξης Ολυμπιακών Κατηγοριών της ΕΙΟ για την περιφέρεια. Στην τρίτη θέση ο Μπαλάσκας Γιώργος από τον ΝΑΟ Βόνιτσας. Στη δεύτερη θέση, ο Χαμζάς Ιωάννης του ΝΑΟ Βόνιτσα. Και στην πρώτη θέση, ο Ζαχαράκης Δημήτριος του ΝΑΟ Βόνιτσα. Μπράβο, παιδιά.
Ολυμπιακός αυτός. Ναι. Πριν προχωρήσω στην απονομή αναμνηστικών σε όλους τους ομίλους, μας έχει μείνει μία εκκρεμότητα από το τελευταίο διασυλλογικό στο οποίο συμμετείχαμε. Ένας αθλητής του Νόβη δεν ήταν εκεί για να παραλάβει το κύπελό του και είναι κρίμα να μην παραλαμβάνουν τα παιδιά τα κύπελά τους. Γι' αυτό θα καλέσω την κυρία Νίκη Αναστασίου για να δώσει το κύπελο στον Γιάννο Γλυκοφρίδη για τον αγώνα Νίρικος της Λευκάδας. Μπράβο, παιδί. Για να μας θυμάστε, έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό δωράκι για κάθε όμιλο. Οπότε ας έρθουν οι εκπρόσωποι των ομίλων να παραλάβουν το αναμνηστικό από το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων του 23. Ο εκπρόσωπος του Ναο Βόνιτσας. Είναι όνομα της ημέρα πάνω. Όχι. Του Νίο Πρέβεζας. Του Νό Λευκάδας. Μη φύγετε. Του Ιωαννίνων. Τα Ιωάννινα έχουν αναχωρήσει. Του ναυτικού ομίλου Κεφαλονιάς Ιθάκης. Επίσης. Ωραία. Του ιστιοπλοϊκού ομίλου Κέρκυρας. Ωραία. Και του ναυτικού ομίλου Βορείου Ιωνίου. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε για την υπομονή και όλα. Θα σας ξαναδούμε τους περισσότερους από εσάς. Υπενθυμίζω 6, 7 και 8 Ιανουαρίου για να τελειώσει το πρωτάθλημα των Λέιζερ. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην κατηγορία των Optimist ο αγώνας του Περιφερειακού Πρωταθλήματος που είχε αναλάβει ο ομιλός μας με μεγάλη επιτυχία. Ο καιρός δυστυχώς δεν ήταν σύμμαχος για να ολοκληρωθεί και στην κατηγορία των Λέιζερ. Όμως αποφασίσαμε μαζί με την Επιτροπή και την Ομοσπονδία να διεξαχθεί την πρώτη εβδομάδα, τέλος πρώτης εβδομάδας του επόμενου χρόνου, δηλαδή 6, 7 και 8 Ιανουαρίου, πάλι εδώ στον ομιλό μας, για να μπορούν τα παιδιά αυτών των δύο κατηγοριών να συνυπολογιστούν μέσα στους αγώνες προκρίσεων που είναι για εθνική ομάδα. Ήταν μια σημαντική διοργάνωση. 80 αθλητές συμμετείχαν από τα Σωματεία της Δυτικής Ελλάδος και των Ιωνίων Νήσων. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία μας, την ΕΙΟ, την πρόεδρο την Νίκη Αναστασίου, τον κύριο Παπαθανασίου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της ομάδας live streaming, που εικόνες από την υπέροχη Κέρκυρα και από τον υπέροχο όρμο, το μοναδικό που έχουμε με τα φρούριά μας, πέρασαν σε όλο τον κόσμο. Και ήταν κάτι μοναδικό. Υπήρχε απίστευτη ανταπόκριση και υπήρχε μεγάλη επισκεψιμότητα μέσα στην μετάδοση του live streaming. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των σωματείων που μας τίμησαν με την παρουσία τους, τα παιδιά μας που συμμετείχαν και επίσης όλους τους εθελοντές που ολοκληρώσανε με επιτυχία τουλάχιστον κατά το ίμιση το πρωτάθλημα το περιφερειακό. Παράλληλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΦΟ Δυτικής Ελλάδος, τη Βούλα την Αυλονή του, η οποία ήταν κοντά, δίπλα και βοήθησε πάρα πολύ στο να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διοργάνωση που αναλάβαμε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είχε μεγάλη επισκεψιμότητα ο ιστορικός μας όμιλος από γονείς, από παράγοντες, από φίλους του αθλήματος. Όπως επίσης είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή των παιδιών μας και τις επιτυχίες τους. Να ξέρετε ότι πήραμε ένα χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των junior με τον Μάνδυλα, όπως επίσης και στην κατηγορία των junior βγήκαμε στη γενική βαθμολογία δεύτερη. Αυτό δείχνει ότι γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά στο τμήμα ιστιοπλοείας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εφόρους, όπως και τους προπονητές του τμήματος, τον Δημήτρη Τζατσόπουλο, την Άντα τη Μιχαλοπούλου και το team των προπονητών μας, που κάνουν μια εξαιρετική δουλειά
στο τμήμα ιστιοπλοείας. Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενήσαμε φέτος το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων στις εγκαταστάσεις μας, αλλά και παράλληλα σε αυτό το μαγευτικό τοπίο που διεξήχθη ο αγώνας, όσο το δυνατόν είχαμε το περιθώριο λόγω έλλειψης καιρικών συνθήκων που χρειάζονταν για τον αγώνα. Σε αυτόν τον αγώνα, 81 αθλητές που ήταν στην κατηγορία των Optimist, 21 αθλητές και πληρώματα που ήταν στην κατηγορία των Laser, αγωνίστηκαν προκειμένου, γιατί ήταν και προκρίσεις των εθνικών ομάδων. Σε αυτό το σημείο, οι 9 ομάδες που συμμετείχαν, με 120 συνολικά αθλητές, αλλά και όλες οι αντιπροσωπείες που ήρθαν, νομίζω ότι μαγεύτηκαν από τον τόπο, από τις εγκαταστάσεις, από τη διοργάνωση. Και παράλληλα να ευχαριστήσουμε και την Ελληνική Ομοσπονδία, η οποία μας ανέθεσε αυτό το μεγάλο γεγονός και διοργάνωση, πάντα με το σκεπτικό για την πλούσια εμπειρία που έχουμε στις αθλητικές διοργανώσεις ο όμιλός μας, αλλά και παράλληλα για το σπουδαίο έργο που επιτελείται μέσα από την φορεία του κύριου Τσατσόπουλου αλλά και της κυρίας Μιχαλοπούλου και του τεχνικού team προπονητών, θα έλεγα, μέσα στις εγκαταστάσεις αυτές. Είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι η απαρχής μιας νέας περίοδου για τον όμιλό μας, μέσα και από τις επιτυχίες οι οποίες είχαν στην κατηγορία των junior, όπως είναι αυτά που προανέφερε ο Πρόεδρος. Δώσαμε ραντεβού, όπως είπε και η Πρόεδρος, για τον αγώνα των Laser στις αρχές του Γενάρη, που θεωρούμε ότι και αυτός ο αγώνας θα έχει επιτυχία προκειμένου να κλείσει το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδος. Ήταν ένα δύσκολο τριήμερο γιατί δεν είχαμε αέρα. Ήταν αγώνες υπομονής κυρίως, πέραν από την ικανότητα των παιδιών. Ταλαιπωρηθήκαν αρκετά, βγήκαν τρεις κούρσες, οπότε μετράει το πρωτάθλημα. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί, αλλά μετράει αυτή τη στιγμή. Για τα λέιζερ δεν μπορέσαμε να βγάλουμε τρεις κούρσες, οπότε θα επανέλθουμε 6, 7 και 8 Ιανουαρίου του 2023. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον καιρό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Η απλοία είναι το άθλημα της υπομονής. Όσον αφορά τον κόσμο που ήρθε εδώ, η φιλοξενία ήταν εξαιρετική, γιατί και ο ΝΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλές εγκαταστάσεις, οπότε μπορέσαμε και τους τακτοποιήσαμε όλους έτσι όπως έπρεπε. Είχαμε και το camp πριν τον αγώνα, 3 μέρες camp με προπονητές της Ομοσπονδίας, όπου επίσης πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια γιορτή της ιστιοπλοείας όλο αυτό. Για τα παιδιά πάρα πολύ ωφέλιμο. Και καταλάβανε και αυτά ότι πρέπει να έχουμε υπομονή. Να, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Βγήκε το πρωτάθλημα, τώρα πάνε προκρίσεις εθνικής ομάδας. Θα δούμε. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Φακιανάκης Academy. Φακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή.